Γεια σας, εγώ είμαι η Ελένη και αυτή είναι μια λίστα με τις 7 ταινίες των 80's που κάθε γνήσιος geek λατρεύει. Στο νούμερο 1, η ταινία Ghostbusters, μια ταινία γυρισμένη το 1984, κωμωδία τη λες, και είναι η ιστορία τριών παραψυχολόγων οι οποίοι έχουν ως χόμπι να συλλαμβάνουν φαντάσματα. Μάλιστα, σώζουν και τη Νέα Υόρκη από επίθεση φαντασμάτων και ανακηρύσσονται σε ήρωες. Στο νούμερο 2, η ταινία Back to the Future, μια κωμική ταινία επιστημονικής φαντασίας με ένα πιτσιρικά ο οποίος ταξιδεύει πίσω στο χρόνο. Μάλιστα, συναντά και τους γονείς του όταν εκείνη ήταν μικρή και είναι μια ταινία η οποία θεωρήθηκε φαινόμενο το 1985 όταν και γυρίστηκε. Στο νούμερο 3, η ταινία E.T. Πολύ κλασική ταινία επιστημονικής φαντασίας και εκεί βλέπουμε την ιστορία ενός πιτσιρικά του Έλιοτ, ο οποίος γίνεται πολύ φίλος με έναν γλυκύτατο εξωγήινο, τον E.T., ο οποίος είναι εγκλωβισμένος στη γη. Στο νούμερο 4, η ταινία Goonies είναι μια ταινία όπου βλέπουμε την ιστορία μιας παρέας, η οποία είναι στην αναζήτηση του κρυμμένου θησαυρού. Στο νούμερο 5, Gremlins. Και αυτή πολύ κλασική ταινία εκείνης της εποχής, τη λες και σχεδόν θρίλερ με αυτά τα τερατάκια, και αυτή γυρισμένη το 1984. Στο νούμερο 6, Nightmare on Elm Street, ή αλλιώς ο εφιάλτης των δρόμων με τις λεύκες. All time classic thriller και φυσικά ο Freddy Krueger, ο οποίος είχε στοιχειώσει τα όνειρά μας. Και στο νούμερο 7 της σημερινής μας λίστας, Star Wars, The Empire Strikes Back. Μια ταινία η οποία θεωρήθηκε από πολλούς ως η καλύτερη ταινία σειράς και μαζί με τον Ονό 2, το καλύτερο κινηματογραφικό sequel. Αυτή είναι η λίστα με τις 7 ταινίες των 80's που κάθε γνήσιος geek λατρεύει και εσύ μην ξεχάσεις να κάνεις ένα subscribe στο κανάλι του MAD TV στο YouTube για περισσότερες cooler lists. Για να μην χορέψω Michael Jackson τώρα. Γεια σας! Θα ταξιδέψουμε στον χρόνο σήμερα σε αυτή την εκπομπή, σε αυτή την cooler list, γιατί όπως είδατε και πριν, σήμερα σχολιάζουμε τις 7 ταινίες των 80's που κάθε γνήσιος geek λατρεύει. Όλο αυτό δεν γίνεται τυχαία, γίνεται στο πλαίσιο ενός πάρτι, ενός πολύ ξεχωριστού πάρτι που γίνεται για 6η συνεχόμενη χρονιά, που ονομάζεται Super Strange, και δίπλα μου είναι η Μαρία, μία από τις διοργανώτριες της Super Strange ομάδας. Μάλιστα. Που διοργανώνεται αυτό το πάρτι. Βεβαίως. Τι γίνεται με αυτό το πάρτι, πολύ ξεχωριστό. Είναι όντως ένα από τα πιο ξεχωριστά πάρτι. Είναι το μεγαλύτερο geek αποκριάτικο πάρτι της πόλης. Γίνεται για 6η χρονιά, όπως είπες, και είναι εμπνευσμένο, όπως και πέρυσι, από τη σειρά Stranger Things, η οποία είναι πολύ αγαπημένη. Και όπως διαβάζω εδώ πέρα, έχετε, η προσέλευση του κόσμου είναι πάνω από 1000 άτομα, ναι. Δηλαδή υπάρχει πολλοί κόσμος που αγαπάει αυτή τη σειρά και είναι πορωμένος, έτσι. Ναι, γιατί υπάρχει και γενικά μια νοσταλγία με τη δεκαετία του 80, αυτή την περίοδο. Οπότε είναι λογικό να τραβάει πάρα πολύ τον κόσμο. Ποια είναι η πιο κουλή στολή που έχετε δει να σκάει μύτη στο πάρτι? Γενικά έχω δει πάρα πολλά, γιατί και τα παλαιότερα χρόνια ήταν λίγο πιο horror το πάρτι μας. Οπότε έχουμε δει και πολύ πιο extreme εμφανίσεις, με πολύ έτσι, αίμα. Αλλά δεν ξέρω, δεν μου έρχεται. Ήταν κάτι, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω. Είναι... Ήταν με μία έγκυο. Εντάξει. Που είχε μαχαίρι. Εντάξει, δεν είναι κάτι, εγώ με τρόμαξα. Και έβγαινε ένα alien μέσα από την κοιλιά. Αυτό μου έχει μείνει σαν πιο extreme. Εσύ έχεις βρει τι θα φοράει φέτος? Ήθελα κάτι το οποίο δεν έχει σχέση τόσο με τη δεκαετία του 80, οπότε λέω να το αφήσω για του χρόνου. Δεν ξέρω. Τελευταία στιγμή αποφασίζουμε πάντα, οπότε δεν ξέρω αν θα αντιθώ κάτι. Αυτή η ιδέα πώς προέκυψε, επειδή είστε φανατικοί, ας πούμε, με την σειρά αυτή και είπατε να κάνουμε ένα χώρο που θα μαζευτούμε όλοι? Γενικά είμαστε φανατικοί με ταινίες και σειρές, οπότε είναι το πάρτι που δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε πάρτι με κάποιο άλλο θέμα, πιστεύω. Με και η μουσική σειρές, είναι. Μουσική. Και η μουσική είναι θεματική, ναι, δεν παίζει, ας πούμε, Ριάννα. Όχι, είναι μουσική της δεκαετίας του 80, να έρθει ο κόσμος να χορέψει, να χαρεί. Μιας και τα λέμε όλα αυτό, να σας πούμε ότι αυτό το πάρτι που λέμε, το Super Strange Party, θα γίνει το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου στο Club 3. Ναι. Αλλάξαμε χώρο φέτος, θα γίνει στο Τρες, στην Ασκληπιού 3, όχι, Ζωοδόχου Πηγής. Ναι, Ζωοδόχου Πηγής 3, θα πω να χωρίσω εγώ. Στο μετρό Πανεπιστήμιο είναι, βολεύει πάρα πολύ. Α, ωραία, οπότε ναι. Παίρνετε το μετρό, Πανεπιστήμιο. Ναι. Επίσης, περισσότερες πληροφορίες, υπάρχει κάποια official σελίδα στο Facebook, κάτι για να... Είναι η σελίδα του Super Strange, μπορείτε εκεί να μπείτε, να δείτε τα πάντα. Ανεβάζουμε συνέχεια και ενημερώνουμε.
Για να διαβάσετε τις πληροφορίες, σε περίπτωση που δεν θυμάστε τη διεύθυνση, γιατί αυτό θα γίνει όπως είπαμε 10 Φεβρουαρίου, να μπείτε να τσεκάρετε, να ξέρετε πού θα πάτε, να ξέρετε περίπου θεματικά τι θα ντυθείτε, μην είστε άλλο από την περίσταση. Και άμα κάποιος δεν έχει ντυθεί, μπορεί εκεί να έρθει και να βαφτεί, γιατί θα έχουμε κοπέλες που θα βάφουν τον κόσμο. Έλα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, άμα δεν προλαβαίνεις και είσαι από τη δουλειά, ας πούμε. Είχε από την πρώτη χρονιά τόσο μεγάλη απήχηση ή με τα χρόνια το έμαθε ο κόσμος. Είχε απήχηση. Για να πω την αλήθεια, υπάρχει κόσμος πάρα πολύ που το ξέρει το πάρτι, αλλά δεν θα τύχει να έρθει. Το ξέρουν όμως το πάρτι, στα πάρτι. Απλά μπορεί να μην. Από την πρώτη χρονιά, ας πούμε. Το ξέρουν, είναι το πολύ γνωστό. Ναι, ναι, ναι. Και εδώ πέρα βλέπω ότι οι ταινίες που επηρεάζουν έτσι το πάρτι είναι, ας πούμε, η ταινία Ghostbusters, που είναι δική μου πραγματικά πάρα πολύ αγαπημένη Ghostbusters. Ναι. Δηλαδή, όταν ήμουν μικρή, την έβλεπα φανατικά, ακόμη και τώρα θα τη δω. Ειδικά δηλαδή, το τραγούδι. Ναι, πεθαίνω. Gremlins, ο Εφιάλτης στο δρόμο με τις Λεύκες. Terminator, Karate Kid. Ο Εφιάλτης στο δρόμο με τις Λεύκες είναι λιγάκι. Πάροντι. Α, είναι ξέρω, μου κάνει λίγο πάροντι, δεν είναι τόσο horror, αλλά ξέρω. Κοίτα, για τότε, για εκείνη την εποχή και με εκείνα τα γραφικά, ίσως ναι. Τα γραφικά την κάνουν τρομακτική αυτή την ταινία. Μπορεί. Που είναι αυτά τα παλιά. Μπορεί. Δηλαδή τώρα, άμα τη δεις λίγο εξελιγμένη, σίγουρα θα είναι πιο τρομακτική, αλλά τότε έχει ένα τρομακτικό στοιχείο. Ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, θα πούμε κι άλλα για αυτό το πάρτι. Αλλά λέω να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τη λίστα, γιατί θα πρέπει να φύγουμε και σε break. Οπότε να ξεκινήσουμε να λέμε κάποια πράγματα. Οι 7 ταινίες λοιπόν, θα σχολιάσουμε μαζί με τη Μαρία, οι 7 ταινίες των 80s που κάθε γνήσιος geek λατρεύει. Νούμερο 1, Ghostbusters, το είπαμε και πριν. Ναι, φοβερή ταινία. Φοβερή ταινία. Είναι 2, δεν είναι? Νομίζω, ναι. 2 παλιές και μία καινούρια που βγήκε πριν κάποιο διάστημα κινηματογράφου. Ας πούμε για την παλιά τώρα. Για τις παλιές θα πούμε, με το πολύ κλασικό τραγούδι. Αχ, Γιώργο, κρίμα που δεν σου είπαν αυτό να το κατεβάσεις να το παίξεις. Νόμιζα είναι Ghostbusters. Οι Ghostbusters λοιπόν είναι μια παρέα ανθρώπων, οι οποίοι είναι Ghost Hunters. Μια ομάδα επιστημόνων. Επιστημόνων, ναι. Οι οποίοι έχασαν τη δουλειά τους από το πανεπιστήμιο και είπαν να φτιάξουν μια εταιρεία όπου θα κυνηγούν φαντάσματα. Και την έκαναν και έβγαλαν πολύ χρήμα. Όχι, και η φάση είναι κιόλας ότι τα φαντάσματα είναι. Τζέλ φαντάσματα. Δεν είναι δηλαδή όπως έχουμε μάθει στα θρίλερ. Έχει το εκτόπλασμα. Ναι, είναι, ναι, μπράβο. Και είναι και, ψιλοκομωδία, δεν είναι τρομακτική δηλαδή. Όχι. Είναι κομωδία. Είναι κομωδία και είναι και για παιδιά κατάλληλο. Θα έλεγα. Είναι, θα όχι, έλεγα. Είναι, γιατί εγώ την έβλεπα παιδί. Ναι. Και την απολάμβανα αυτή την ταινία. Δεν είναι τρομακτική δηλαδή. Ναι. Δεν τη λες τρομακτική. Οπότε και εγώ τη λατρεύω αυτή την ταινία. Και άσχετα που δεν είναι. Δηλαδή εγώ την είδα πιο μετά. Αυτή είναι 80's ταινία. Ναι. Αλλά το 84. Το 84 είναι. Mm. Ωραία. Λοιπόν, νούμερο 2, Back to the Future. Μια ταινία την οποία εγώ δεν τη θυμάμαι πάρα πολύ. Νομίζω ότι έχω δει λίγο. Κάπως αμυδράπη στο πίσω μέρος του εγκεφάλου μου. Οπότε να μας τα θυμίσεις λίγο. Δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι μια ταινία που έχει να κάνει με την παιδική ηλικία. Πρόκειται για ένα παιδί το οποίο με τη βοήθεια ενός τρελού επιστήμονα ταξιδεύει πίσω στον χρόνο και συναντά τους γονείς του. Και βλέπει την ιστορία τους να εξελίσσεται και προσπαθεί να την αλλάξει προς το καλύτερο και τα καταφέρνει, την αλλάζει και μετά επιστρέφει στο παρόν, το οποίο είναι το τότε 80. Και ουσιαστικά έχει η έμπνευση για αυτή την ταινία προέρχεται από την επιθυμία του συγγραφέα να δει αν θα μπορούσε να κάνει παρέα με τους γονείς του. Α, okay. Και δεν μου λες λίγο, δεν είναι στενάχωρη ταινία. Δεν... Όχι, είναι... Επιστημονική φαντασία. Επιστημονική φαντασία είναι κωμωδία. Ποιο ηθοποιό παίζει το παιδάκι, θυμάσαι. Θα το γκουγκλάρουμε και θα σα το πούμε μετά. Γιατί τώρα να μα τα πει ο Τάσο, μου κρύβεται. Προσπαθώ να θυμηθώ, μήπως την έχω δει, αλλά δεν μου έρχεται. Θα το γκουγκλάρουμε και θα σα το πω μετά. Να πούμε και το νούμερο 3 για να φύγουμε σε break. Πολύ, πολύ αγαπημένη ταινία και πιο πιτσιρίκη, τουλάχιστον 90s, γιατί εγώ σε εκείνη την κατηγορία ανήκω. Και πιο πιτσιρικάκι, γενικά δεν έχει δει αυτή την ταινία. Και σίγουρα βασικά την έχετε δει κι εσείς, γιατί έχει ξαναβγεί. Ο E.T. Ναι. Δεν έχει ξαναβγεί. Δεν βγήκε και. Έχει βγει κινούμενα σχέδια, νομίζω. Ναι. Σε κινούμενο σχέδιο. Ναι, έχει ξαναβγεί. Ναι. Ο E.T. φυσικά, ο εξωγήινος. Ναι. Όλοι την έχουμε δει αυτή την ταινία, όλοι την έχουμε αγαπήσει. Ήταν πολύ εξωπραγματική για τα τότε δεδομένα. Ναι, όντως. Εντάξει, είναι και λίγο συγκινητική στο τέλος. Εγώ δηλαδή πλαντάζω, δεν ξέρω. Ακόμα και τώρα τη βλέπεις και πλαντάζεις. Ναι, δεν ξέρω, είμαι και λίγο ευαίσθητη. Ο E.T. λοιπόν είναι με αυτόν τον εξωγήινο που το βρίσκει μια κοπέλα και τον παίρνει σπίτι της και ο E.T. μετά... Όχι, ένα παιδάκι, αγοράκι. Α, δεν είναι κοπέλα. Και έχει και μια αδερφή που είναι η Drew Barrymore. Α, ναι, ένα αγοράκι. Γελάει, δεν ντρέπεστε.
Είμαι πάρα πολύ μικρή για να τα θυμάμαι ούτως ή άλλως. Είναι ένα αγοράκι, ένα κοριτσάκι και ένα πιο μεγάλο αγοράκι. Και είναι πολύ χαρακτηριστική σκηνή όπου ο ΙΤΙΟ εξωγήινος κάθεται κάτω από το φως της Πανσελίνου που είναι ένα τεράστιο φεγγάρι. Δεν ξέρω που υπάρχουν τόσο μεγάλα φεγγάρια στον κόσμο. Και δείχνει με το δάχτυλό του και λέει ΙΤΙ, go home. Και εκεί δεν είναι. Phone home. Phone home. Phone go. Phone home. Έχει φτιάξει μία συσκευή με την οποία μπορεί να επικοινωνεί με τους άλλους εξωγήινους. Μη γελάτε, γινόμαστε έτσι, μη γελάτε. Νόμιζα τόσα χρόνια ότι έλεγε ET go home, go home, τι. Αυτό θέλει να πει, ότι θέλει να πάει. Λέει phone home. Τέλος πάντων, ξεφτυλίστηκα. Πάμε σε break, να επιστρέψουμε γιατί έχουμε άλλες 4 ταινίες που πρέπει να σας θυμίσουμε. 80's ταινίες που κάθε geek λατρεύει. Ghostbusters! Αυτό φυσικά είναι το τραγούδι της ταινίας Ghostbusters. Πολύ κλασικό και αγαπημένο. Πολύ Όντως. Κλασικό. Είχε γίνει νούμερο 1 νομίζω. Όχι, ήταν για μία εβδομάδα στο top 5. Μα είναι πολύ χορευτικό, δηλαδή θα σε παρασύρει λίγο. Αυτό θα παίξει το πάρτι. Εννοείται. Παίζουν όλα αυτά τα θεματικά τραγούδια. Ναι, Cindy Lauper, Michael Jackson, πολλά. Μιλάμε φυσικά σε περίπτωση που συντονιστήκατε τώρα. Μιλάμε για αυτό το πάρτι το οποίο πρόκειται να γίνει, όπως σας είπαμε, 10 Φεβρουαρίου, το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου, το Super Strange Party. Και είναι το. Αποτελεί, όπως σας είπε και η Μαρία, που είναι μία από τις συνδιοργανώτριες αυτού του πάρτι. Είναι το πάρτι αυτό που είναι θεματικό με εσάς που αγαπάτε τις ταινίες των 80s. Ναι. Φέτος έχετε βρει στολισμό, δηλαδή πώς θα είναι, τι θέμα θα έχει μέσα στολισμός του... Επειδή είναι εμπνευσμένο από το Stranger Things, θα θυμίζει το τελευταίο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν, που είναι με το χορό, το Snowball, και θα θυμίζει το... θα προσπαθήσουμε δηλαδή να κάνουμε τη διακόσμηση του χώρου εκείνου που γίνεται ο χορός, με foil κουρτίνες, φωτάκια, ουρανό με φωτάκια... Μπαλόνια. Μπράβο, πολύ ωραία. Τι ωραία ιδέα. Θα θυμίζει τους Αμερικάνικους χορούς, δηλαδή. Είναι πάρα πολύ. Είναι Αμερικανιά. Είναι πολύ Αμερικανιά, όντως, αυτό το πάρτι. Ναι. Είναι πολύ ωραίο. Όπως σας είπαμε, θα γίνει στο Τρες, που είναι Ζωοδόχου Πηγής 3. Ναι. Ζωοδόχου Πηγής 3. Και για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε και στην επίσημη σελίδα στο Facebook, όπως σας είπαμε και πριν, για να τα διαβάσετε όλα σε περίπτωση που θέλετε κάποια έξτρα πληροφορία. Και καμιά ιδέα. Να επικοινωνήσει με κάποιον από εσάς. Ναι, να ρωτήσετε. Εκεί θα τα βρείτε όλα, στην επίσημη σελίδα του Facebook. Και θα πούμε και λίγα ακόμη και στο τέλος όσον αφορά αυτό το πάρτι, γιατί πρέπει να συνεχίσουμε με τη λίστα μας. Συζητάμε τις 7 ταινίες των 80s που κάθε γνήσιος γκικ λατρεύει. Είχαμε μείνει στον ET και στο νούμερο 4 είναι η ταινία Goonies. Εντάξει, πολύ αγαπημένη ταινία. Έχει να κάνει με μια ομάδα παιδιών που βρίσκουν ένα χάρτη σε μια εφημερίδα και κυνηγούν το θησαυρό. Εγώ για να σου είμαι απόλυτα ειλικρινής, είναι η μοναδική ταινία από όλες αυτές που δεν την έχω δει. Δηλαδή, κάποιες τις έχω δει όλες και κάποιες έχω δει αποσπασματικά. Έχουν γίνει και πολλές αναφορές στο Stranger Things από αυτή την ταινία. Όντως. Ναι, και παίζει τον αστυνομικό, ένας από τα παιδιά της παρέας. Παίζει τον αστυνομικό. Α, από την ταινία. Όχι τον αστυνομικό, το. Να είναι και ο άλλος συνδρομητής εδώ, ο οποίος μπορεί να μας βοηθήσει, εάν θέλεις. Το σύντροφο της μαμάς. Το σύντροφο της μαμάς που είναι τρελαμένη γιατί είχε χάσει το παιδί στην προηγούμενη σεζόν. Ο Μπομ. Μπράβο. Και Τάσο, πες μας λίγο και το όνομα του πρωταγωνιστή της ταινίας Back to the Future που λέγαμε. Michael J. Fox ήταν ο πρωταγωνιστής που ψάχναμε πριν, για να το ξέρετε, επειδή σας το υποσχέθηκα, θα σας το πούμε. Λοιπόν, νούμερο 5 είναι Gremlins, ταινία Gremlins. Φυσικά τη γνωρίζουμε όλη αυτή την ταινία. Φοβερή. Έχει γίνει και κινούμενο σχέδιο, έχει γίνει και κανονική ταινία. Είναι μια πολύ κλασική ταινία και ιστορία, τέλος πάντων. Πάλι εκεί μπαίνει το Stranger Things. Έχουν πάλι εμπνευστεί από εκεί. Είναι με το τερατάκι που το βρίσκει ένα αγοράκι και το μεγαλώνει σαν κατοικίδιο, το αγαπάει, είναι γλυκούλη στην αρχή και μετά γίνεται πιο τρομακτικό. Αλλά όλες αυτές οι ταινίες δεν έχουν ίχνος τρόμου. Όχι. Δηλαδή τις βλέπουμε όντως όταν ήμασταν παιδιά και ακόμη και τώρα μπορούμε να τις δούμε. Έχουν πλάκα. Έχουν γέλιο. Μπορείς να δεις, είναι ανάλαφρες βασικά. Αυτό ψάχνω. Αυτή τη λέξη. Ανάλαφρες. Νούμερο 6 είναι φυσικά ο Εφιάλτης στον δρόμο με τις λεύσεις και αυτό σχολιάζαμε και στο break. Γιατί είναι ένα πολύ κλασικό. Είναι all-time classic thriller. Αν θέλει. Ορίστε. Ναι, Freddy Krueger. Ναι. Αλλά το παλιό. Με το παλιό. Εγώ έχω κόλλημα. Το παλιό το γραφικό θέλει σε αυτή την περίπτωση. Γιατί εκεί είναι τρόμου αυτή η ταινία. Είναι τρόμου, αλλά κάποιοι, εντάξει, ανάλογα, μπορεί και να γελάσεις.
Μπορεί και να γελάσει από την υπερβολή, εννοείσαι. Ότι είναι λίγο, ναι. Δεν ξέρω, είναι λίγο, εγώ γελάω. Βλέπεις ότι δεν έχει τη βλέπω και γελάω, ναι. Μου κάνει κωμωδία λίγο. Να ανησυχώ. Ναι, αυτό είναι λίγο ανησυχητικό. Μεταξύ μας. Είναι λίγο ανησυχητικό. Ας πούμε, δεν συγκρίνεται με άλλες ταινίες. Τώρα μην μπούμε και βγούμε εκτός θέματος. Όχι, μπορεί να πει. Ας πούμε. Αυτό ναι. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο τρομακτική. Σχέση. Καμία σχέση. Αλλά και γι' πάλι αυτό. Μπορεί λίγο να στοιχειώσει. Εγώ όταν είχα δει αυτή την ταινία, ξέρεις που είχα σκαλώσει. Είχα σκαλώσει το ότι αν μείνει πολλές μέρες άϊπνος, τι σου συμβαίνει. Δηλαδή, εκεί είχα σκαλώσει το ότι δεν μπορούσαν να κοιμηθούν τα παιδιά, γιατί άμα τους έπαιρνε ο ύπνος. Σποϊλάρουμε τελείως τις ταινίες. Πάντως, με καφέ που πίνανε, αποκλείεται να μείνεις 10 μέρες ξύπνιος. Εμένα αυτό με είχε σκαλώσει. Δεν μπορούσαν να κοιμηθούν, γιατί άμα κοιμόντουσαν στην ουσία θα πέθαιναν. Οπότε δεν έπρεπε να κοιμηθούν. Άρα, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Εκεί είχα σκαλώσει. Τι είπε, ορίστε, Σόφη. Με αυτή την ταινία, άμα την δεις όταν είσαι μικρός, τρομάζεις. Ναι. Αυτό λέω. Ναι, 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 ναι. Είναι τρομακτική σαν story. Και είναι και ο πιο γνωστός δολοφόνος που έχει μείνει από Freddy τότε. Kruger. Και μιλάει κιόλας, ενώ οι άλλοι δεν μιλούν. Και είναι και πολύ κλασικό το τραγούδι που είναι στην ταινία. Παιδιά, πείτε λίγο. Το... Αχ, πώς είναι. Ποιο τραγούδι. Έλα, που τους νανουρίζει. Το πολύ κλασικό τραγούδι. Είναι το νανούρισμα που λέει 1, 2, 3. Ναι. Ναι. Want to come for you. Αυτό. Σταμάτα! Σταμάτα, εντάξει, εντάξει. Σταμάτα. Λοιπόν, και στο νούμερο 7 φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή τη λίστα Star Wars. Δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή τη λίστα. Είναι η καλύτερη από τα Star Wars τα παλιά, δεν λέμε για τα καινούρια. The Empire Strikes Back. Ναι. Εμείς βέβαια δίνουμε και στο πάρτι πολλά δώρα Star Wars, πάνω από 1000 δώρα, για όποιον θέλει να πάρει μέρος στο διαγωνισμό καλύτερης εμφάνισης. Είναι φοβερή ταινία. Δεν ξέρω, τη λατρεύουν πάρα πολύ. Και εμένα ο μπαμπάς μου δηλαδή έχει μεγαλώσει με τα Star Wars. Ναι. Γιατί εντάξει, και εγώ είμαι του 90 παιδί. Αλλά είναι η καλύτερη από τα παλιά. Είναι η δεύτερη. Η πρώτη είναι του 70. Α, 70. Ναι, ναι, ναι. Είναι η δεύτερη από την τριλογία εκείνη. Και είναι εκπληκτική. Τσουμπάκα. For the win. Μπορούμε να κάνουμε και μια μικρή αναφορά και σε άλλες ταινίες, γιατί βλέπω ότι παίζει το theme song του Baywatch. Εννοείται ότι είναι μέσα. Δεν είναι το Baywatch. Ναι, γιατί εγώ, γιατί με νομίζω. Γιώργο, αχ, γίνεσαι παραπλανητικός. Άλλο ήθελα να πω, άλλες σειρές. Terminator ήθελα να πω, Top Gun. Ναι, και μπράβο. Αυτές τις ταινίες, ναι, δεν ναι, είναι. Ναι, ναι. Επίσης ήταν και πολύ μόδα οι ταινίες χορού. Dirty Dancing. Ναι, ακριβώς. Nobody puts baby in the corner. Γιατί έχουνε, δηλαδή πραγματικά, περνάτε πολύ καλά, παιδιά, χαίρομαι γι' αυτό. γιατί αυτή η ταινία δεν είναι πολύ χαρακτηριστική με αυτό, με την baby και τον... Ποιος έπαιζε ο ηθοποιός, ένας πάρα πολύ γνωστός. She's like the wind. Patrick Swayze. Patrick Swayze. Σταματήστε. Και επίσης Karate Kid. Είναι και αυτό σε αυτή την κατηγορία. Έτσι. Της ταινιών που είναι πάρα πολύ κλασικές και αγαπημένες. Ωραία, αυτή ήταν η λίστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία, γιατί η βοήθειά σου ήταν πολύτιμη, θέλω να ξέρεις. Μόνο δεν θα μπορούσα να έρχονται από εξελιχθεί σε αυτή τη λίστα. Σε περίπτωση που αγαπάτε αυτές τις ταινίες, τις πολύ κλασικές των 80s, μπορείτε να κάνετε ένα ξεσκαρτάρισμα τι έχετε δει και τι δεν έχετε δει, να τις δείτε, γιατί είναι όλες πάρα πολύ ωραίες, πολύ κλασικές. Must ταινίες, όπως είπε και η Μαρία. Και μία τελευταία φορά να πούμε ότι θα δώσουμε ραντεβού σε αυτή την παρτάρα που έρχεται Super Strange. Όπως είπαμε, το θεματικό αυτό πάρτι για 6η συνεχόμενη χρονιά. Δεν είναι τυχαία η επιτυχία του. Με προσέλευση κόσμου 1000 άτομα και παραπάνω φορά. Μεγαλώνει η παρέα. Βρείτε κάτι διαφορετικό, κάτι πρωτότυπο, κάτι... Βάλτε τη φαντασία σας βασικά και ντυθείτε όπως εσείς νομίζετε, γιατί αυτό το πάρτι είναι θεματικό. Έχει να κάνει... Δεν είναι ανάγκη να είναι και τρομακτικό αυτό που θα ντυθεί κάποιος. Μπορεί να είναι και εμπνευσμένο από τα 80's. Μπορεί να είναι εμπνευσμένο από το Stranger Things. Γιατί έχουμε κατηγορίες στο διαγωνισμό καλύτερης εμφάνισης. Δηλαδή... Του χρόνου που θα είναι, να πω, του χρόνου θα είναι 90s, οπότε του χρόνου. Του χρόνου θα είναι 90s. Ναι. 90s. Τέλειο. Και εγώ θα έρθω του χρόνου. Μπορεί να έρθω και φέτος, βασικά. Φέτος, έλεγε. Ναι. Μπορεί να έρθω και φέτος. Ναι, έχεις δίκιο. Βασικά θα έρθω φέτος. Θα βρω ότι θα ντυθώ. Και θα έρθω φέτος. 10 Φεβρουαρίου, δεν μου λες λίγο, στον διαγωνισμό καλύτερης εμφάνισης πώς παίρνουν μέρος. Εκείνη την ώρα θα υπάρχει μια σούπερ ομάδα εθελοντών που θα κατευθύνουν τον κόσμο και θα βοηθάνουν, θα λύνουν απορίες κλπ.
Μπορείτε και σαν ζευγάρια να συμμετάσχετε, επειδή είναι χορός, σχολικός χορός. Θα έχουμε πιθανό, δεν είναι σίγουρο, θα το σκεφτούμε. Mm. Μπορεί να έχουμε καλύτερο ζευγάρι, βραβείο για καλύτερο ζευγάρι. Βασιλιά και Βασίλισσα, μπράβο. Ναι. Έλα, σοβαρά. Όπως, Αμερικανιά τελείως. Ναι, είναι τελείως Αμερικανιά. Να βγει ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα του χορού και να χορέψουν στα αλήθεια. Ναι, και έχουμε στέψη. Και στέψη. Και χορό και στέψη. Ναι, το κάνουμε τέλειο κάθε χρόνο. Είναι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια, παιδιά, και για αυτή την ιδέα. Και σίγουρα αποτελεί κάτι πάρα πολύ ξεχωριστό. Όπως είπαμε, στο Tres Club, Ζωοδόχου Πηγής 3. Σάββατο 10 Φεβρουαρίου και για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στην σελίδα. Πες λίγο το όνομα της σελίδας. Super Strange. Super Strange είναι η σελίδα στο Facebook. Εκεί θα τα δείτε όλα, όλες τις πληροφορίες, τα πάντα. Και άμα θέλετε να επικοινωνήσετε, θα είναι η Μαρία πίσω από αυτό το προφίλ, λογικά, για να σας απαντήσει σε ό,τι χρειαστείτε. Αυτά από εμάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Τα είπαμε πάρα πολύ ωραία. Εμείς θα τα πούμε και αύριο, φυσικά, στις 7 η ώρα το απόγευμα. Να περάσετε καλά, ό,τι και αν κάνετε. Φιλιά πολλά από εμάς. Γεια σας.